Αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Αριστερά προκάλεσαν δηλώσεις του βουλευτή Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστογιάννη στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 την Τρίτη για την περίοδο της δικτατορίας. Με το δεύτερο να κατηγορεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για διαστρέβλωση της τοποθέτησής του. Τώρα εσείς βάζετε το ίδιο το χουντικό. Το βάζετε, δηλαδή, το βάζετε στην ίδια μοίρα με τον τρομοκράτη ή το αυτό. Εντάξει, εκεί την εποχή η Χούντα, θα πούμε, ήταν μια επανάσταση. Αλλά δεν είναι τώρα, μην το θεωρούμε ότι είναι το ίδιο ακριβώς. Επανάσταση ήταν η Χούντα. Η Χούντα δηλαδή δεν σκότωσε. Ο κόσμος δεν έστειλε στα ξερονήσια. Δηλαδή είναι πιο αγαθή πλευρά, πιο καλή πλευρά η Χούντα από ότι η τρομοκρατία, κατά τη γνώμη σας. Εντάξει, εγώ ήμουν μικρό στην περίοδο, αλλά να σα πω κάτι. Καλά. Και ο μακαριστός Χριστόδουλος αυτό έλεγε. Διάβαζα και το Πανεπιστήμιο. Αλλά και εγώ ήμουνα. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε. Πιτσιρικάκι, 5 χρονών, 3 χρονών. Εκεί την εποχή στην η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αλλά όλοι έχουμε διαβάσει, όλοι έχουμε βιώματα. Όχι, ήταν χουντική και την εποχή. Ήταν φοβισμένη. Όχι, εντάξει, ήταν φοβισμένη, το λέτε εσείς. Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν φοβισμένη. Ο ένας κίνδυνος είναι ανύπαρκτος και άλλος υπαρκτός. Αλλά εκείνο αυτό που θέλω να τονίσω περισσότερο. Σήμερα συζητάμε συνέχεια για την τρομοκρατία. Και η τρομοκρατία είναι και αυτό που σήμερα γίνεται με το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή το να τρομοκρατεί τον πολίτη, τον κόσμο, συνέχεια να έχει την ιδέα πάντα. Αυτό που θέλει να παρουσιάσει το ΣΥΡΙΖΑ με τις εκλογές, θέλουμε εκλογές σήμερα. Μην μιλάτε μεταξύ σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να φύγει η κακή κυβέρνηση, να φύγει η κακή Νέα Δημοκρατία, το κακό ΠΑΣΟΚ που έφερε τη χώρα σε αυτή την κατάσταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τη διαγραφή του βουλευτή από τη Νέα Δημοκρατία. Η ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει τα εξής. Αλήθεια, η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Σαμαράς συμφωνούν με τον βουλευτή τους ότι η κατάλυση της δημοκρατίας από τη μισητή Χούντα στην περίοδο της οποίας έγιναν βασανιστήρια και δολοφονίες ήταν επανάσταση για τη χώρα. Αν όχι, οφείλουν να αποδοκιμάσουν και να διαγράψουν τον βουλευτή τους. Ιδάλλως, η Νέα Δημοκρατία του κ. Σαμαρά θεωρεί ότι η Χούντα ήταν επανάσταση. Ο κ. Χριστογιάννης κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ για διαστρέβλωση της τοποθέτησής του. Παίζουν σε βάρος της δημοκρατίας, είπε, και τόνισε ότι η παράταξη στην οποία έχει την τιμή να ανήκει, αποκατέστησε τη δημοκρατία στην Ελλάδα και ήταν και είναι πάντοτε απέναντι σε κάθε μορφή βίας και τυραννίας. Η παράταξη στην οποία έχω την τιμή να ανήκω, αποκατέστησε τη δημοκρατία στην Ελλάδα και ήταν και πάντοτε απέναντι σε κάθε μορφή βίας και τυραννίας. Οι θέσεις αυτές υπερασπίζονται σε κάθε περίπτωση όποιοι, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, διαστρεβλώσεις, επιχειρούν λεκτικές αντιπαραθέσεις, αποβλέπουν σε ψεύτικες εντυπώσεις. Παίζουν σε βάρος της δημοκρατίας. Τίποτα άλλο. Απαράδεκτη και ανατεχιαστική αποκαλεί το ΠΑΣΟΚ τη δήλωση Χριστογιάννη. Με ανακοίνωσή του καλεί τη Νέα Δημοκρατία να αποδοκιμάσει άμεσα τις φιλοχουντικές απόψεις του βουλευτή της και να τον επαναφέρει στην τάξη. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες αναφέρουν για το θέμα: δεν χρειάζεται να απαντήσουμε στην κυρία Βούλτεψη που είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τάσεις νεοφασισμού. Την απάντηση έδωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστογιάννης που δήλωσε ότι η Χούντα ήταν επανάσταση. Την αντίδρασή της εκφράζει και η Δημοκρατική Αριστερά, λέγοντας στο δημοκρατικό τόξο: δεν χωρούν απόψεις που θοπεύουν την 7χρονη δικτατορία και εξοραίζουν το χαρακτήρα της. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να αποδοκιμάσει άμεσα και κατηγορηματικά τη φιλοχουντική έκρηξη του βουλευτή της Δημήτρη Χριστογιάννη.